Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Η μέρα vlog μας ένας θεός ξέρει. Είμαι με μια μισή ώρα ύπνο. Μην μου βάζετε τόσο δύσκολα. Δεν το έχω. Έπρεπε να γυρίσαμε στην Αθήνα. Καταφέραμε να πάρουμε οι βαλίτσες μας, ήταν οι τελευταίες οι οποίες βγήκαν, εννοείται, κλασικά. Βασικά ήμασταν και οι πρώτοι που πήγαμε στο αεροδρόμιο, οπότε τέλος πάντων, μάλλον έπαιζε ρόλο αυτό, δεν ξέρω. Και αργήσαμε πάρα πολύ να φτάσουμε. Εγώ έπρεπε μετά να γυρίσουμε να κάνουμε ένα μπάνιο, να επεξεργαστώ το βίντεο που είδατε εσείς σήμερα. Και έχω κοιμηθεί σύνολο μισή ώρα μέσα στο αεροπλάνο και μια μισή ώρα τώρα εδώ. Κάτι τέτοιο. Και ο εγκέφαλος μου ακόμα δεν λειτουργεί καλά. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω haul από το Λονδίνο, να σας δείξω τι αγόρασα. Θα σας τα δείξω όλα φέτος. Γιατί το δώρο που πήρε στον Κανάκη και το δώρο που μου πήρε και ο Κανάκης για εμένα, τα είδαμε, τα διαλέξαμε εμείς, οπότε μπορώ φέτος να σας τα δείξω. Αλλά αποφασίσαμε, είπαμε ότι θα τυλιχτούν και θα μπουν κάτω το δέντρο κανονικά και θα ανοιχτούν πρωτοχρονιά. Και στο κλείσιμο του βίντεο θα ξεκινήσω με το haul, γιατί είμαι σίγουρη ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το haul. Και στο κλείσιμο του βίντεο θα σας πω έτσι 2-3 πράγματα για το Λονδίνο. Το οποίο. Τι να σας πω, μακάρι να μπορέσω να ξαναπάω, θέλω να καταφέρω να ξαναπάω. Γιατί άφησα και πράγματα τα οποία δεν είδα, λόγω του ποδιού μου δεν καταφέραμε να δούμε τα πάντα. Και να σας πω ότι και ο Αλέξανδρος σήμερα με το που ξύπνησε και μας βρήκε εδώ, έπαθε σοκ. Έτρεξε, μας αγκάλιασε, ήταν συγκινημένος και εμείς μαζί. Είχα πάρα πολύ λαχτάρα να γυρίσω να τον δω, γιατί είναι η πρώτη φορά που λείπουμε τόσες πολλές μέρες μακριά από τον Αλέξανδρο, οπότε αυτή η εμπειρία του. Που ξυπνήσαμε, βγήκαμε από το δωμάτιο, είχαμε κλειστεί πόρτα γιατί τον είχε η μαμά μου στο δικό της στο δικό του δωμάτιο. Και με το που ήρθε στον καναπέ, ξύπνησε και βγήκαμε κι εμείς από το δωμάτιο, ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Λοιπόν, η αδερφή μου η Εμιλία, η οποία τα επέλεξε η ίδια, γιατί της είχα κάνει βιντεοκλήση, ήξερα τι ήθελε, να της έφερνα από το Λονδίνο και αποφάσισα να της τα κάνω και δώρο. Γιατί Χριστούγεννα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τους έπαιρνα κάτι, οπότε νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία αυτό, τι λέτε εσείς. Ξεμπέρδεψα με τα δώρα, είμαι σχεδόν έτοιμη, μου λείπουν κάτι λίγα. Λοιπόν, της πήρα αυτή εδώ πέρα τη βελουτέ, την πιτζάμα. Πήρα 5 τέτοιες, αφού δεν μου είπαν στο αεροδρόμιο ότι πάω να κάνω εμπόριο πιτζάμας, πάλι καλά. Είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι, βελουτέ. Έχουμε και εμείς κάποιες που είχαμε πάρει πέρσι από τα Primark, μας είχε φέρει Σύση βασικά δώρο. Πάρα πολύ ωραίες, 5 τέτοιες πιτζάμες λοιπόν. Πανφθηνά, πρέπει να βγει και το καθένα γύρω στα 15 ευρώ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Περίπου τόσο βγήκανε, γιατί τα Primark είναι πάρα πολύ οικονομικά, για όσους δεν έχετε επισκεφθεί να ξέρετε. Οπότε τη Εμιλία σας έδειξε εύκολα τα δώρα. Τώρα τη μαμά μου, του μπαμπά μου και τη αδερφή μου τη Ματίνα, καλό είναι να μην δουν το βίντεο γιατί θα του χαλάσει και η έκπληξη. Οπότε βγείτε. Στον Κωνσταντίνο του πήρα αυτή εδώ το φουτεράκι με τη Marvel που του αρέσει πάρα πολύ. Και πρέπει του Κωνσταντίνου να του πάρω και κάτι ακόμα γιατί αυτό είναι δώρο θείας. Και πρέπει να του πάρω και κάτι δώρο νονάς. Έτσι δεν είναι το σωστό, έτσι είναι το σωστό. Οπότε του πήρα εκείνο αυτό και του πάρω και κάτι άλλο, θα δούμε τι. Και του Γεράσιμου του πήρα αυτό εδώ το φουτεράκι Minecraft. Πάρα πολύ όμορφο με την κουκουλίτσα του εδώ. Πάρα πολύ καλές τιμές, παιδιά. Κρίμα που δεν έχουμε Primark στην Ελλάδα. Ελπίζω να έχουμε σύντομα. Και πάμε τώρα να συνεχίσω με τα Primark, να σας δείξω τι πήρα. Τώρα την πιτζάμα που σας έδειξα της αδερφής μου της Εμιλίας, πήρα και για την Εμιλία και για τον άντρα της και για τα παιδιά τους όλου, για όλους την ίδια πιτζάμα. Θέλουν έτσι μάλλον να τη φορέσουν την ημέρα της πρωτοχρονιάς που θα ανοίξουν το δώρο του Άι Βασίλη. Και πήρα και για μένα πιτζάμες, πήρα αυτή εδώ πέρα της Disney, η οποία ποιοτικά είναι καλή, είναι βαμβακερή, αλλά δεν είναι τόσο χοντρή όσο της Εμιλίας που είναι έτσι βελουτέ. Αυτή είναι έτσι λίγο πιο απλή, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο με το Μίκι, τρελαίνομαι για Μίκι. Και αυτό εδώ πέρα είναι το κάτω της. Να το δείτε. Τι όμορφο που είναι. Πάρα πολύ ωραία. Δεν υπομονώ να τα βάλω να τα πλύνω. Για να αρχίσω να τα φοράω. Και πήρα και απλές πιτζάμες, όχι χριστουγεννιάτικες. Πήρα μόνο μία χριστουγεννιάτικη. Επειδή έχω και την άλλη την περσινή, είπα να μην το παρακάνω. Αν και είχε πάρα πολλές χριστουγεννιάτικες να επιλέξω. Όχι, είναι κρόπτοπ αυτή τώρα. Τώρα το είδα αυτό γιατί ήταν κλειστή. Βρήκα το νούμερό μου κλειστό, δεν ξέρω πώς έγινε. Γίνεται μέσα στα Primark της κακομοίρας, δεν βγάζεις άκρη. Πρέπει να πας πολύ πρωί να τα πετύχεις περιποιημένα για να καταφέρεις. Πώς έχει γίνει αυτό τώρα, για να καταφέρεις να βρεις εύκολα αυτό που θέλεις. Λοιπόν, και πήρα αυτή εδώ πέρα με τον Μίκη. Πάρα πολύ χαριτωμένη, αλλά είναι crop top. Είναι κοντούλα. Τέλος πάντων, ελπίζω να είναι ψηλό το παντελόνι, να μπορώ να το βάλω ψηλά και να μην με ενοχλεί.
Δεν είναι πολύ cute. Με αυτές θα με βλέπετε τώρα, τις επόμενες ημέρες εδώ πέρα στο vlog μας. Και πήρα και άλλη μία πιτζάμα εννοείται. Καλά στα TK Maxx μετά που πήγα για να πάρω βαλίτσα, να μπορέσω να γυρίσω να... με κάποιο τρόπο τα πράγματα που πήρα. Είχε και άλλες τέλειες πιτζάμες. Άμα το ήξερα, δεν θα έπαιρνα τόσες από Primark, θα έπαιρνα και από εκεί. Λοιπόν, πήρα με τον Bugs Bunny, που μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω θα τρελαθεί και ο Αλέξανδρος που θα τα βλέπει, γιατί έχει ο Αλέξανδρος με Bugs Bunny πιτζάμες και θα μπορούμε να φοράμε έτσι τις ίδιες. Θα έχει πολύ πλάκα. Νάτι και αυτή. Και επίσης από Primark πήρα και στον Αλέξανδρο αυτό εδώ πέρα το πλεκτούλι, το οποίο είπα να το βάλουμε την ημέρα των Χριστουγέννων ή την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Δείτε πόσο χαριτωμένο είναι. Και έχει και στα μανικάκια εδώ τα ελαφάκια. Παιδιά, ήταν πανφθηνό. Είχε 9 λίρες. Δηλαδή γύρω στα 11 ευρώ νομίζω. Κάπου εκεί δεν μπορώ να τα υπολογίσω καλά. Αυτά πήρα μόνο από Primark. Α, όχι, πήρα και για τον μπαμπά μου δώρα από τα Primark. Να το. Τον μπαμπά μου του αρέσει πάρα πολύ να φοράει τέτοιο στυλ πουκαμισάκια. Και του βρήκα αυτό εδώ, το οποίο ποιοτικά είναι υπερτέλειο, πάρα πολύ χοντρό και ωραίο. Αυτό είχε... δεν γράφει. Είναι σκισμένη τιμή, νομίζω είχε γύρω στα 22 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και του αρέσει πάρα πολύ να το φοράει από πάνω σαν... σαν τζάκετ και μέσα στο σπίτι ακόμα. Οπότε του πήρε αυτό εδώ. Νομίζω από Primark... αυτά έχουμε πάρει. Δεν έχουμε πάρει κάτι άλλο. Λοιπόν, το βάζω και αυτό εδώ να μπει και μια τάξη εδώ μέσα γιατί γίνεται της τρελής. Πάμε τώρα να σας δείξω τι πήρα από Harrods. Από Harrods πήρα ένα δώρο στον γαμπρό μου τον Νίκο. Του πήρα ένα στυλό. Αλλά είναι... αυτό τώρα δεν μπορώ να σας το ανοίξω γιατί είναι... το συσκευάσανε. Αλλά είναι ένα στυλό. Ωραίο. Απλό. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Επίσης από Harrods πήρα... αυτό το τέλειο το μπρελόκ. Εντάξει. Φωνάζει Μαρινέλη από μακριά. Μου άρεσε πάλι πάρα πολύ. Μόλις είδα το φιωγκάκι, το αρωματάκι εδώ, λέω οκ. Okay. Επίσης από Harrods πήρα αυτή εδώ την τσάντα. Η οποία θα με βολέψει πάρα πολύ. Ήθελα μια τσάντα. Να την έχω μαζί με τη δική μου την τσάντα για όταν γυρίζω τα vlog μας ή vlogs και αυτά και πρέπει να μεταφέρω μαζί και το τρίποδο. Και τον υπολογιστή κάποιες φορές ίσως χρειάζεται να τον μεταφέρω. Και πήρα αυτή εδώ, η οποία είναι μεγάλη και είναι και λίγο λερωμένη. Ήταν έτσι ή εγώ τη λέρωσα, δεν ξέρω. Και πήρα και αυτή εδώ πέρα την κούπα από Harrods, από όρο που έφτασε. Μια χαρά και καλή. Είναι πολύ ωραία γιατί έχει και κάτω αυτή την χρυσή λεπτομέρεια και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι για τα τσαγάκια μου. Και αυτά νομίζω έχω πάρει από Harrods. Δεν έχω πάρει κάτι άλλο, όχι. Λοιπόν, στον Αλέξανδρο πέρα από... α, όχι, πήρα και αυτό εδώ πέρα το βιβλιαράκι της Coco Chanel, το οποίο δεν ήθελα να το πάρω πραγματικά, αλλά ακούστε τι έγινε. Πήγα στα Harrods, τα πήρα όλα μαζί, πήγα να τα πληρώσω και η κοπέλα στο ταμείο, ενώ τη ζήτησα να πληρώσω μια μικρή τσαντούλα, τέτοια, δεν μου την έδινε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μου έλεγε ότι δεν μπορώ να σας δώσω παραπάνω τσάντες πέρα από αυτές τις δύο. Της έλεγα να την πληρώσω και μου έλεγε όχι, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, και μετά πήγα σε ένα χώρο λίγο πιο μέσα που είχε βιβλιοπωλείο, ήταν στην ουσία. Το είδα, εντωμεταξύ το είχε σε καλύτερη τιμή από ό,τι το έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Το είχα βάλει στο μάτι. Αλλά αφού το είδα, δεν το ήθελα πραγματικά να το πάρω από εκεί. Δεν υπήρχε λόγος να βαρύνω τη βαλίτσα για αυτό εδώ. Αλλά λέω θα το πάρω γιατί θέλω τσάντα. Ήθελα την τσάντα απεγνωσμένα. Και την πήρα, γιατί ήθελα να δώσω το δώρο με το στυλό στην τσάντα του, δεν ήθελα να το δώσω έτσι. Και εντωμεταξύ εκεί ούτε μου τη χρεώσανε, ενώ αυτές εδώ μου τις χρεώσανε τις άλλες που πήρα από τα Harrods. Ενώ εκεί ούτε μου τη χρεώσανε, ούτε μου είπε τίποτα, ο άνθρωπος του είπα μπορώ να έχω αυτή την τσάντα και μου είπε ναι. Δεν ξέρω τι παθαίνουνε. Οι γυναίκες είναι λίγο πιο περίεργες στο Λονδίνο, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, και από Sea Life πήραμε στον Αλέξανδρο, καθίστε να το πιάσω. Αυτό εδώ το τέλειο παγούρι. Τώρα τα αυτοκινητάκια είναι μέσα με τον Αλέξανδρο και παίζει, δεν μπορώ να το τα πάρω με τίποτα. Είναι τέλειο, τέλειο. Το έχω πλύνει ήδη για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και πριν σας δείξω το δώρο που μου πήρε ο Κανάκης, το δώρο που του πήρα εγώ και το δώρο που μου πήρα, α, όχι, έχω να σας δείξω και της μαμάς μου και της αδερφής μου. Τους πήρα το ίδιο δώρο. Όπως προχωρούσαμε εκεί νομίζω στην Oxford Street ήτανε. Χωρίς να είμαι και πάρα πολύ σίγουρη, αλλά έτσι νομίζω. Πετύχαμε αυτό εδώ πέρα το κατάστημα, το οποίο είναι αρωματοπωλείο. Πουλούσε μόνο αρώματα και πουλούσε κάτι
τέλεια σετάκια με travel size συσκευασίες εδώ μέσα, σε αυτό εδώ το κουτάκι, το πανέμορφο το κουτί. Καθίστε να σας κάνω και zoom να δείτε τι ωραία σχέδια που έχει πάνω. Έχει μέσα γύρω στα 10, ναι, έχει 10 αρώματα σε travel size συσκευασίες. Είναι σαν δειγματάκια αλλά πιο μεγάλα, δηλαδή είναι τόσο μεγάλα, για να μπορείς να μυρίσεις όλα τα αρώματά τους. Και μου άρεσε πάρα πολύ σαν δωράκι, οπότε πήρα και στη μαμά μου και στην αδερφή μου τη Ματίνα αυτά εδώ. Ήταν αρκετά ακριβά για αυτό που, αλλά τα αρώματα τους εδώ ήταν πανάκριβα, δηλαδή ένα 50 είχε γύρω στις 120 λίρες. Ήταν πάρα πολύ ακριβά. Δεν την ξέρω εγώ την εταιρεία αυτή, να σας πω την αλήθεια, αλλά το μαγαζί ήταν πανέμορφο, ήταν σαν τσίρκο μέσα. Ήταν πραγματικά σαν να είσαι μέσα σε τσίρκο. Και για καλή μου τύχη, αυτές τις μέρες πέτυχα το pop-up κατάστημα της Γκισού στο Λονδίνο. Ενθουσιάστηκα μόλις είδα ότι κάνανε γένεια. Βασικά είναι ένα κατάστημα το οποίο ανοίγει μόνο για 18 μέρες, από ό,τι έχω καταλάβει. Πέρσι είχε ανοίξει στο Παρίσι, φέτος έτυχε τις μέρες που είμαστε εμείς εκεί να είναι ανοιχτό. Και εννοείται πήγα. Εννοείται πήγα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάω, γιατί ήθελα να παραγγείλω έτσι κι αλλιώς το λαδάκι για τα χείλη. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και έλεγα τώρα να φέρω από την Ολλανδία αυτό το προϊόν μόνο, γι' αυτό το θεωρούσα βλακεία. Και το πήρα από εκεί και θέλω να σας πω ότι είμαι ενθουσιασμένη, γιατί δουλεύει πάρα πολύ καλά, κάνει πολύ καλή δουλειά. Ξέρετε ότι αγαπώ πολύ και το λάδι της Γκισού για τα μαλλιά. Είναι λίγο ιδιαίτερο λαδάκι, σας το έχω πει ότι θέλει πολύ προσοχή η ποσότητα που βάζετε, γιατί μπορεί να λαδώσει για πλάκα τα μαλλιά. Λοιπόν, να το. Το λαδάκι. Πάρα πολύ ωραίο, το έχω ήδη δοκιμάσει, δεν άντεξε εννοείται. Και τα χαρτάκια να τα πετάξω. Πήρα και την χτένα, αυτή εδώ, την οποία ήθελα μια τέτοια χτένα. Αν και έχω την εντύπωση ότι έχω παραγγείλει από Shane μια τέτοια χτένα, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη ότι έχω παραγγείλει. Τέλος πάντων, την πήρα. Α, έχει πίσω και παιχνίδι να παίξεις για να φτάσεις στην χτενούλα. Πάρα πολύ ωραία. Τη θέλω και μέσα στην τσάντα μου. Έχω αυτή την μικρή την τσάντα από Michael Kors που με ρωτάτε πάρα πολλές, μια καφέ. Και ήθελα μια μικρή χτένα για εκεί. Βέβαια τώρα άλλαξα τσάντα εκεί. Τέλος πάντων. Και μου κάνανε και ένα δωράκι. Μου δώσανε και ένα δωράκι το οποίο μάλλον, αν έχω καταλάβει καλά, έχει μέσα ένα δειγματάκι από το αρωματικό σπρέι για τα μαλλιά. Ελπίζω. Ναι. Αυτό είναι. Τι ωραία. Είναι κάτι το οποίο ήθελα να πάρω, αλλά δεν ήμουν και πάρω. Μυρίζει ολόιδια με το λάδι. Αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτά και από Γκισού. Πολύ χαρά που πήγα σε κατάστημα Γκισού. Εν τω μεταξύ φοβόμουν ότι θα πάω και θα έχει τρελή ουρά και πήγα και δεν υπήρχε τίποτα. Δεν είχε κόσμο καθόλου. Και πάμε να σας δείξω τώρα τι πήρα εγώ δώρο για τον Κανάκη. Ο Κανάκης έψαχνε να βρει μια τσάντα πλάτης να πάρει από το Λονδίνο. Και βρήκαμε αυτή την τέλεια τσαντούλα από Harrods. Είχαμε βρει και άλλη μια ωραία από Ted Baker, αλλά δεν έβγαινε σε μαύρη, έβγαινε σε μπλε. Και κάποιο λόγο με χάλαγε, ήταν ωραίο το μπλε, ήταν βαθύ σκούρο. Κάποιο λόγο, επειδή φορούσε εσύ το μαύρο το παλτό και την έβαζε από πάνω του, δεν μου άρεσε καθόλου και του έλεγα όχι, 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 δεν είναι ωραία. Οπότε του την πήρα δώρο για τα Χριστούγεννα. Αυτή εδώ, βέβαια έχει και τα γενέθλιά του ο Κανάκης τώρα, μου ήρθε μια αναλαμπή. Πρέπει να του πάρω και κάτι ακόμα. Πάρα πολύ ωραία, έχει εδώ πέρα έτσι τα φερμοράκια και εδώ πέρα είναι ευρύχωρη και ωραία. Θα την τυλίξω και αυτή έτσι, εννοείται να μπει κάτω από το δέντρο. Και αυτό εδώ είναι το δώρο που μου πήρε εμένα ο Κανάκης για τις γιορτές. Αυτή εδώ πέρα την τσάντα, θα σας γυρίσω να δείτε τη μάρκα της. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να προφέρω, θα το σκοτώσω σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορείτε να τη βρείτε νομίζω και υπάρχουν και στην Ελλάδα, νομίζω στα Άττικα. Είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι ακριβώς αυτό που έψαχνα. Έψαχνα μια ωραία καλή τσαντούλα να μπορέσω να την έχω και για τις γιορτές και για κάποιο event έτσι πιο καλή. Και είναι ακριβώς αυτό που ήθελα. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και έτσι, να τη φορέσεις. Αλλά εγώ το θέλω μόνο για τον ώμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μου πήρα και εμένα ένα δώρο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάτι άλλο να σας δείξω. Νομίζω σας τα έχω δείξει όλα. Μου πήρα και εμένα ένα δώρο από το Λονδίνο. Μία τσάντα την οποία την είχα βάλει καιρό στο μάτι. Μία τσάντα η οποία απορώ πως χώρισε μέσα στη. Βασικά η τσάντα που είχα μαζί μου απορώ πως χώρισε μέσα στη βαλίτσα για να μπορέσω να φέρω αυτήν. Γιατί αυτή ήταν μεγαλύτερη, οπότε αυτήν έπρεπε να κρατήσω. Ήμασταν πολύ ωριακά. Οι βαλίτσες μας ήταν έτοιμες να κάνουν μπαμ. Λοιπόν, και ξέρετε ότι έχω πολλή αδυναμία στα Michael Kors προϊόντα, στις τσάντες του, στα όλα. Στα παπούτσια του, μου αρέσει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος οίκος, οπότε πήρα μία τσάντα Michael Kors, πήρα αυτή εδώ, την οποία την είχα βάλει στο μάτι καιρό τώρα και την πέτυχα εκεί.
ήμουν ανάμεσα σε αυτήν και σε άλλη μία που είναι από τα καινούργια του τα σχέδια και την είδα τώρα, αλλά λέω καλύτερα πάρε αυτή που την έχεις δει καιρό και τη θες, γιατί θα το μετάνιωνα μετά, είμαι σίγουρη. Έτσι είναι πίσω, μ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι πως είναι πολύ καλοφτιαγμένη. Και είναι και ευρύχωρη και μ' αρέσει που έχει το λουράκι και μπορώ να την κρεμάω και έτσι. Διαφορετικά δεν θα έπαιρνα τσάντα αν δεν μπορούσα να την κρεμάσω έτσι για κανένα λόγο. Και είναι και ωραία και ευρύχωρη μέσα γιατί έχει και, βλέπετε, φερμουαράκι εδώ. Και εδώ πέρα έχει κούμπομα. Έχει στην ουσία τρεις μεγάλες θήκες και κάποιες έτσι πιο μικρές. Και είμαι πολύ χαρούμενη για την τσαντούλα μου. Την έφτιαχνα εκεί στο αεροδρόμιο καθόμουν, όχι στο αεροδρόμιο, στο ξενοδοχείο που πήγαμε να πάρουμε τις βαλίτσες. Καθόμουν και προσπαθούσα να βάλω τα τελευταία ψώνια, γιατί την τελευταία μέρα κάναμε τα περισσότερα ψώνια. Τι ώρα που είναι, παρακαλίτσα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ψώνια που κάναμε από Λονδίνο. Νομίζω ότι σας τα έχω δείξει όλα. Θεωρητικά, εντάξει, τώρα που κάνα και τα ψώνια δεν θα σας τα δείξω. Μπορεί να μην θέλει, δεν ξέρω, έχει πάρει και εκείνο κάποια πράγματα. Λοιπόν, να και χτενούλα μου. Έτσι ήθελα για να χτενίζω τις μπούκλες. Νομίζω ότι είναι ιδανική για να έτσι χτενίζεις λίγο τις μπουκλίτσες αυτή εδώ και για να τη βάλω και μέσα στην τσάντα. Έλα. Ούτε χώρο πιάνει, ούτε τίποτα, ούτε βάρος, τίποτα. Μια χαρά. Αυτά. Τώρα πάμε να σας πω έτσι δύο πράγματα για το Λονδίνο. Το Λονδίνο είναι μαγικό. Σε όποια γωνιά του Λονδίνου και να είσαι, μπαίνει στο κλίμα των Χριστουγέννων. Δεν ξέρω αν μαγεύτηκα τόσο πολύ επειδή πήγα την περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά βλέπω και από τα δικά σας τα σχόλια και μηνύματα που μου στέλνατε και στο Instagram να μου προτείνετε μέρη που να πάμε κλπ. Ότι είσαστε πολύ ενθουσιασμένες και εσείς με το Λονδίνο, και άντρες και γυναίκες που μου στείλανε μηνύματα. Και κατάλαβα ότι, ας πούμε, μου στείλε μια κοπέλα ότι πήγε σε ένα συγκεκριμένο μέρος, δεν θυμάμαι ποιο μου είπε, καλοκαίρι και ότι ήταν μαγικά και ότι θέλει και εκείνη να ξαναπάει. Και είδα ότι γενικότερα επικρατεί αυτό το αίσθημα για το Λονδίνο από όλους. Δεν διάβασα κανένα σχόλιο που να μου λέει ότι το Λονδίνο δεν μου άρεσε καθόλου, δεν πέρασα καλά ή οτιδήποτε. Ήταν πάρα πολύ ωραία στις pub, στα μαγαζιά έτσι που είναι λίγο όλα πιο γρήγορα, που πας να φας ένα ιταλικό και σου λένε μπορείς να κάτσεις μόνο μία ώρα. Δεν ξέρω, είναι γενικότερα πολύ διαφορετικά από ό,τι σε εμάς εδώ. Δεν είναι σαν και εμάς που πας να καθίσεις στο τραπέζι και κάθεσαι όση ώρα θες. Εκεί αν δουν ότι έχει κόσμο και τις έχεις φάει και απλά έχεις πιάσει την πολυλογία, σε διώχνουν, ε. Δεν ξέρω, μας έτυχε ας πούμε αυτό. Δεν ξέρω εννοώ αν συμβαίνει σε όλα τα μαγαζιά. Βέβαια στις pub είδα ότι καθόντουσαν με τις ώρες να πιούνε τις μπύρες τους, να δουν ποδόσφαιρο και τέτοια πράγματα. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να καταφέρετε να πάτε Λονδίνο και να μαγευτείτε κι εσείς όπως μαγευτήκαμε κι εμείς. Εγώ πραγματικά είναι μια πόλη στην οποία ποτέ δεν έλεγα ότι θέλω να πάω στο Λονδίνο. Ξέρετε ότι έχω τρελή αδυναμία στην Bruges, στο Βέλγιο. Ξέρετε ότι εκεί είναι σαν παραμύθι, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μείνω εκεί. Αν μετακόμιζα κάπου στο εξωτερικό, εκεί θα ήθελα να πάω. Είναι μαγική πόλη. Αλλά το Λονδίνο είναι πραγματικά πάρα πολύ διαφορετικό. Στα πάντα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Μας έκανε τέλειο καιρό. Ακόμα και τα αξιοθέατα όλα. Big Ben, στη γέφυρα του Λονδίνου. Ήταν από κοντά πολύ πιο εντυπωσιακά από ό,τι τα έβλεπε στις φωτογραφίες. Δεν μπορούσα να καταλάβω το μέγεθος και το πόσο ομορφιά έχει αυτή η πόλη μέσα από τις φωτογραφίες. Οπότε ποτέ και δεν την επέλεγα. Και τώρα έτυχε στην ουσία, εμείς λέγαμε το καλοκαίρι, αν καταφέρναμε να πάμε κάπου για Χριστούγεννα, να πηγαίναμε Βουδαπέστη που είναι και κοντά. Και το ταξίδι λίγο με κούρασε, δεν θα σας πω ψέματα. Αρκετές ώρες για τόσο στρίμωγμα μέσα στο αεροπλάνο. Εμένα τα πόδια μου εντωμεταξύ, επειδή είμαι και ψηλή, βρίσκουν μπροστά, οπότε δεν μπορούσα να βολευτώ καθόλου. Και παρόλα αυτά όμως άξιζε και θέλω πολύ να ξαναπάω, γιατί λόγω του ποδιού δεν καταφέραμε να δούμε 2-3 πράγματα ακόμα που θέλαμε. Θέλαμε ακόμα 2-3 πράγματα, αλλά δεν μπορώ, φανταστείτε και εδώ μέσα, όλα τα βήματα που κάνω είναι πολύ, γίνονται με πολύ δυσκολία, κουτσένω πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και επίσης θέλω να σας πω ότι ήταν εκπληκτικό το πόσο ωραίο καιρό μας έκανε. Μας έκανε εξαιρετικό καιρό το Λονδίνο. Εμείς είχαμε πάει το μεταξύ προετοιμασμένοι με διάβροχα, ομπρέλες και όλα αυτά, αλλά δεν χρειάστηκε τίποτα. Πέρα από το πρώτο βράδυ που έριξε ένα πολύ ελαφρύ, ούτε καν βρεχόσουν, απλά νιώθες λίγο τις σταγόνες, τίποτα άλλο. Και πετύχαμε πέρα από βροχή και ήλιο, πετύχαμε τη συννεφιά μέσα στην πόλη. Πραγματικά άγγιζε στα σύννεφα, υπήρχε μέσα στην πόλη η συννεφιά. Ήτανε τέλεια. Όχι, μας έκατσε πάρα πολύ καλά. Γιατί λίγες μέρες πριν είχαν πάει και κάποιοι φίλοι μας, τυχαία εντωμεταξύ,
δεν ήταν κανονισμένο και τους έκανε άσχημο καιρό, τους έκανε βροχές και δεν το ευχαριστηθήκανε πολύ. Εμείς ευτυχώς το ευχαριστηθήκαμε, μέσα στους δρόμους όλη την ώρα δεν είχαμε το φόβο της βροχής ή οτιδήποτε. Και πριν κλείσω το βίντεο, θέλω να σας πω ότι δεν έχω καταφέρει να απαντήσω στα σχόλιά σας, τα μηνύματα που μου γράφετε στο vlog μας. Όμως έχω καθίσει σήμερα και θα καθίσω και τις επόμενες ημέρες που θα είμαι πιο χαλαρή να τα διαβάσω. Έχω διαβάσει αρκετά, αλλά όχι όλα. Και θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τα μηνύματα σας είναι τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ που με το που ανέβασα ότι πάμε ταξίδι, όλες μου γράψατε να περάσουμε τέλεια και να το ευχαριστηθούμε. Μου στέλνατε μηνύματα να μου πείτε προτάσεις, πού να πάμε, πού να φάμε. Τέλειο! Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία και μου αρέσει αυτή η επικοινωνία που έχουμε έτσι μεταξύ μας, γιατί πέρα το ότι εγώ σας δείχνω πράγματα και σας προτείνω και σας βοηθάω, το κάνετε κι εσείς και μου αρέσει. Γι' αυτό και πολλές φορές σας λέω προτείνετε μου πράγματα και εμένα, γιατί θέλω να μου προτείνετε κι εσείς. Έχω βρει πράγματα που μου έχετε προτείνει εσείς και τα έχω βολευτεί και τα έχω ευχαριστηθεί. Λοιπόν, αυτά. Αν θέλετε σε αυτό το βίντεο, μπείτε από κάτω να γράψετε τι δώρο πήρατε εσείς ή θα πάρετε στον άντρα σας, στο φίλο σας, στη φίλη σας, στην κουμπάρα σας, σε οποιονδήποτε. Αν έχετε έτσι λίγο χρόνο, αφιερώστε λίγα λεπτά και γράψτε μας από κάτω τι δωράκια θα πάρετε, γιατί είναι πολύ βοηθητικό για όλους τους υπόλοιπους να μπαίνουν από κάτω και να τους έρθει μια ιδέα, γιατί εγώ την περίοδο των γιορτών έτσι λίγο κολλάω. Γιατί την περίοδο των γιορτών θέλω να παίρνω έτσι πιο συμβολικά δώρα, δηλαδή σας έχω πει και σας λέω συνέχεια ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι για να καταξοδεύεσαι για να παίρνεις πανάκριβα δώρα. Τα Χριστούγεννα είναι να βρεις κάτι ωραίο, κάτι που θα αρέσει στον άλλον, θα τον κάνει χαρούμενο και με λίγα χρήματα. Δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα. Είδατε και εγώ τώρα, ας πούμε, οι πιτζάμες που πήρα στην αδερφή μου ήταν πάρα πολύ ωραίο για δώρο και σε καλή τιμή που το βρήκα εγώ στα Primark, έτσι. Αλλά νομίζω ότι και το σετάκι με τα αρώματα θα αρέσουν και στην αδερφή μου και στη μαμά μου, γιατί είναι ωραίο. Ακόμα και στην τσάντα σου μέσα μπορείς να το ρίξεις, γιατί δεν είναι ένα ψιτ. Είναι για πολλές χρήσεις και είναι καλά αρώματα. Δηλαδή, εμένα που μου ψέκασε η κοπέλα ένα ψιτ, μύριζα για ώρες μετά. Και να βρείτε έτσι δώρα τα οποία θα αρέσουν και στους άλλους. Δηλαδή, ας πούμε, νομίζω ότι αυτό το περίπτωτο δώρο που πήρα στον μπαμπά μου, με το που μπήκα στα Primark και το είδα έτσι, φάτσα φόρα μπροστά, λέω αυτό είναι για τον μπαμπά μου, γιατί ξέρω ότι τα ευχαριστιέται και του αρέσουν αυτά και είναι ένα δώρο που δεν θα πάει χαμένο. Του βρήκα και 3 extra large και δεν είναι τόσο παχουλούλης ο καημένος, αλλά εγώ το πήρα μεγάλο για να είμαι σίγουρη. Αυτά! Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό το vlog μας, έτσι καθιστικό vlog μας. Συγχωρέστε με, είναι η αϊπνία μου. Πάω να μαζέψω εδώ πέρα το χαμό και να καθίσω να επεξεργαστώ νωρίς αυτό το βίντεο, αφού το έχω τελειώσει και νωρίς. Δεν θα είναι ένα βίντεο που θα δείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως τα υπόλοιπα τα vlog μας, και να πάω να ξεραθώ στον ύπνο, γιατί δεν με βλέπω καλά. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ που για ακόμα μία ημέρα ήσασταν εδώ να μου κάνετε παρέα. Μην ξεχάσετε να μας γράψετε προτάσεις δώρων από κάτω, ιδέες να πάρουμε, γιατί και εγώ έχω 1-2 δωράκια ακόμα. Για τον Αλέξανδρο, ας πούμε, δεν έχουμε πάρει κάτι. Θέλουμε να του πάρουμε κάτι και για τον Άγιο Βασίλη και κάτι που θα του δώσουμε εμείς. Οπότε γράψτε μου προτάσεις και γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω τι να του πάρω. Αν και κάτι έχω στο μυαλό μου, τώρα είναι τα Paw Patrol. Και έχω δει μια πίστα από Πατρόλ. Θα δω, δεν ξέρω. Αυτά. Σας φιλώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο.